Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Λάβδα. Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Λάβδα, τι εκτιμάτε ότι σηματοδοτεί η επίσκεψη του Σίσι, του Πρόεδρου της Αιγύπτου, στην Τουρκία μετά από τόσα χρόνια? Είναι προφανές ότι και η Τουρκία και η Αιγύπτος προσπαθούν να βρουν έναν κοινό τόπο. Δεν είναι εύκολο. Παρότι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είναι πιο, ας το πούμε έτσι, θετικός καταρχήν στις τουρκο-αιγυπτιακές επαφές, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί βεβαίως όλοι στην Αιγύπτου γνωρίζουν το ρόλο που έχει παίξει η Τουρκία στο παρελθόν υπέρ των αδελφών μουσουλμάνων, υπέρ δηλαδή ενός καθεστώτος το οποίο ακριβώς έριξε ο Σίσι με την κυβέρνησή του. Και τα σύμπαν υπάρχουν βαθιά προβλήματα. Από την άλλη μεριά, η Αιγύπτος με την Τουρκία έχουν και στο παρελθόν βρεθεί από θερμές ψυχρές σχέσεις και έχουν αλλάξει και πάλι. Δεν θα εκπλαγώ αν υπάρξει μια προσέγγιση ακόμα μεγαλύτερη. Τώρα, αυτό το οποίο συζητείται γενικότερα, μήπως αυτό οδηγήσει και στην τακτοποίηση θαλασσινών μεταξύ τους, εκεί έχω πολλές επιφυλάξεις. Δεν αποκλείεται, γιατί συμβαίνουν και κινήσεις σε άλλα επίπεδα που ενδεχομένως είναι κάτω από το ραντάρ. Υπάρχει πίεση και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο της ΗΠΑ να βοηθήσουν συνολικά τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Σας θυμίζω πως έχει ξεδιπλωθεί εδώ και εβδομάδες μία αμερικανο-αιγυπτιακο-καταρική προσέγγιση και πρωτοβουλία που είναι αποτέλεσμα συνεννόησης των ΗΠΑ της Αιγύπτου με το Κατάρ για να παρέμβουν στην κρίση στη Γάζα. Κατά συνέπεια, δεν είναι αδύνατο να δούμε και μία δραματική εξέλιξη όπως αυτή την οποία απευχόμαστε, αλλά είναι απίθανο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, αλλά δεν το θεωρούμε πιθανό. Όμως η προσέγγιση, πέραν των θαλασσίων ζωνών, λέω τώρα, θα συνεχιστεί. Η Αίγυπτος προσπαθεί να προσεγγίσει την Τουρκία στο πλαίσιο πάντα της προσέγγισης ένα κράτος και ένα καθεστώς του Ερντογάν που το βλέπει εχθρικά. Η βαθύτερη διάσταση, το ότι η Τουρκία υποστήριξε, και είμαι βέβαιος ότι ξεκολουθεί να υποστηρίζει τους αδελφούς μουσουλμάνους, δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί. Και η Τουρκία δεν πρόκειται να σταματήσει να τους υποστηρίζει, γιατί η Τουρκία πλέον έχει πάρει σαφείς κατευθύνσεις και σαφείς στρατηγικές επιλογές έχει κάνει, που τη φέρνουν κοντά στο πολιτικό Ισλάμ παγκοσμίως. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση θα συνεχιστεί, θα έχει όρια. Κρατάω και μια προσημείωση, όπως σας είπα, γιατί δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πιέσεις ασκούνται. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ μιλάνε πολύ με την Αίγυπτο και έχουν ξεκινήσει και μια τριμερή πρωτοβουλία για το Μεσανατολικό, την οποία πρωτοβουλία, είναι και αυτό ενδιαφέρον, στήριξαν με βαρισίμαντη δήλωση προεδρομάδων, κοινή δήλωση, η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία. Ναι, από την πλευρά της Ρόδου, γιατί το θίξατε το θέμα των θαλασσίων ζωνών, υπάρχει σημείο επαφής της Τουρκίας με την Αίγυπτο αν παρακαμφθεί η δυνητική ελληνική ΑΟΣ. Σωστά. Αυτό σας φοβίζει, μήπως με μια τέτοια κίνηση κοπεί η ζώνη επαφής της Κυπριακής με την ελληνική ΑΟΣ που πάνω εκεί έχουν στηθεί τόσο μεγάλα project? Σας απάντησα ήδη. Δεν είναι αδύνατο, αλλά είναι απίθανο αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε κανένα λόγο να μπούμε σε αυτή τη σεναριολογία. Την ίδια στιγμή, η Τουρκία προσεγγίζει και τη Λιβύη, που φαίνεται ότι θέλει να αλλάξει λίγο στρατόπεδο και να πάει με τον στρατηγό Χάφταρ. Αυτό μπορεί να έχει μια εξέλιξη? Κοιτάξτε, για μας η Λιβύη είναι λίγο πολύ χαμένη. Μην κάνουμε συγκρίσεις. Καταρχήν, η Αίγυπτος είναι μια συντεταγμένη χώρα. Η Λιβύη είναι ένα άθροισμα φατριών και οπλαρχηγών σε άθλια κατάσταση. Με τη Λιβύη τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Η Τουρκία έχει ήδη αποκτήσει ένα πάτημα στη Λιβύη πάρα πολύ ισχυρό. Με συγχωρείτε, εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω. Βεβαίως και με ανησυχεί. Είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση, το ξαναλέω για τρίτη φορά. Βεβαίως και με ανησυχούν οι τουρκολιβικές σχέσεις. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι μια χαρά, γέστατο, παραμένει εν ζωή. Μπορεί κανείς να πει από νομικήστική άποψη ότι είναι αστήρικτο. Είναι, αλλά δεν βλέπω ότι αυτό ενοχλεί την Τουρκία στην παρούσα φάση. Άρα βεβαίως και με ανησυχούν οι τουρκολιβικές σχέσεις, διότι η Τουρκία εκεί έχει επεκτείνει και συνεχώς επεκτείνει την επιρροή της, προσπαθώντας, σωστά το είπατε, να πάει και στην άλλη πλευρά, η οποία άλλη πλευρά απεδείχθη μάλλον έτοιμη να συζητήσει και αυτή με την Τουρκία.
Κάτι τελευταίο τώρα με την Τουρκία για να κλείσουμε και να πάμε στα ευρωπαϊκά. Η Τουρκία έκανε έτοιμα για τους BRICS. Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε μια τέτοια κίνηση όταν αυτό επηρεάζει τις ισορροπίες στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή? Κούστε, το θέμα το οποίο έσκασε τώρα είναι παλιό θέμα. Είναι θέμα το οποίο το έχουμε κοντά μας από το 2021-2022. Είχα γράψει και ένα μεγάλο άρθρο μάλιστα το 2022 για το θέμα αυτό, τον Ιούλιο του 2022. Τον Ιούλιο του 2022 για πρώτη φορά η Τουρκία είχε πει ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει. Το καλοκαίρι του 2022 επίσης, στο ανακοινωθέν το επίσημο, πολυσέλιδο επίσημο ανακοινωθέν της 14ης Συνόδου των BRICS, είχε αναφερθεί και η Τουρκία ως εταίρος διαλόγου για την επίτευξη μια ζώνη ελευθέρου εμπορίου. Αλλά δεν είναι κάτι καινούριο. Η Τουρκία το επανέλαβε. Οι BRICS από καιρό έχουν δηλώσει ότι θέλουν να συμπεριλάβουν και άλλες χώρες. Η πρώτη δήλωση πάει πολύ πίσω το 2017, όπου είχαν αναφέρει βεβαίως χώρες όπως η Ινδονησία, η Αργεντινή, η Αίγυπτος, που λέγαμε πριν, η Νιγηρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη. Η Τουρκία ξανασυζητάει από το 2022. Όπως όλο φαίνεται, θα προχωρήσει. Μπορεί να προχωρήσει φέτος, μπορεί του χρόνου, μπορεί του αντίχρονου. Αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η BRICS δεν είναι στρατιωτικός σύνδεσμος. Η BRICS είναι πρωτίστως ένας οικονομικό-εμπορικός σύνδεσμος, ο οποίος όμως παίζει και γεωπολιτικό ρόλο, διότι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν από την αρχή, τα αρχικά είναι χαρακτηριστικά, έτσι, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική, είναι χώρες οι οποίες δεν ταυτίζονται με τη Δύση, παρότι, το τονίζω, μεταξύ τους έχουν μια υπερδύναμη, την Ινδία, η οποία έχει καλές σχέσεις με τη Δύση, και μια άλλη χώρα, όχι υπερδύναμη, αλλά μεγάλη οικονομία, τη Βραζιλία, η οποία έχει και εκείνη σχετικά καλές σχέσεις με τη Δύση. Άρα, νομίζω ότι το ΝΑΤΟ δεν θα το απασχολήσει ιδιαίτερα ότι θα κάνει η Τουρκία προς αυτό. Η Τουρκία έχει κάνει χειρότερα, όπως είναι για παράδειγμα η προμήθεια των S-400 από την Ρωσία και συνεχιζόμενη καλή σχέση με το Κρεμλίνο. Εκεί που υπάρχει θέμα, βεβαίως, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους λέω από πολλά χρόνια ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την ανόητη συζήτηση περί ενταξιακής πορείας Τουρκίας, η οποία όπως ξέρετε στα χαρτιά είναι ακόμα ανοιχτή, και να αποφασίσουμε επιτέλους να διαδραματίσουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με χώρες που ήδη έχουν εκφραστεί ως προς αυτό, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Αυστρία. Τι δηλαδή, ότι πρέπει να πάμε σε ένα ειδικό καθεστώς σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο μέλλον, εγκαταλείποντας τις ανοησίες περί ενταξιακής πορείας που είναι άλλωστε για την Τουρκία, και το ειδικό αυτό καθεστώς σχέσεων να μην μένει βεβαίως στην τελωνιακή ζώνη που συμφέρει την Άγκυρα, αλλά να είναι περιεκτικό και να απαιτεί από την Τουρκία καλές σχέσεις με τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα, Κύπρος, και επίσης να την δεσμεύει για το μεταναστευτικό και για μια σειρά από άλλες πολιτικές. Αυτό είναι η ουσία. Παρότι βέβαια οι χώρες που είναι μέσα σε αυτόν τον οικονομικό και εμπορικό οργανισμό έχουν και μεταξύ τους διαφορές, έτσι. Για τους BRICS λέμε τώρα. Ναι, ναι, σωστά. Προφανώς. Μα δεν είναι τεράστια είδηση. Αυτή η είδηση, εάν ήταν κάποτε είδηση, ήταν το 2022, να μην πω και παλιότερα. Τώρα, το η Τουρκία το ξαναείπε, βεβαίως υπάρχει η διεύρυνση των BRICS από χρόνια. Ξαναλέω, η οικονομικο-εμπορική είναι κυρίως, αλλά δείχνει και μια προσπάθεια μεγάλων δυνάμεων όπως η Ινδία, όπως πυρηνικών δυνάμεων λέω τώρα, έτσι. Όπως είναι η Ινδία, η Ρωσία και η Κίνα, που δεν έχουν μεταξύ τους καλές σχέσεις η Ινδία με την Κίνα καθόλου. Η Ρωσία έχει παίξει στο παρελθόν ένα είδος μπαλαντέρ, αυτή τη στιγμή είναι σε άλλη πιο δύσκολη φάση. Και βεβαίως είναι και η Νότια Αφρική και η Βραζιλία. Δεν είναι αυτονόητο για μια χώρα του ΝΑΤΟ, κάθε άλλο, ότι θα μπει εκεί, αλλά θα ξαναπώ ότι η Τουρκία έχει κάνει χειρότερα. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι που πρέπει να γίνει συζήτηση, ότι το να μπει στις BRICS, εφόσον μπει του χρόνου, δεν ξέρω πότε, αυτό δείχνει ακόμα περισσότερο ότι θέλουμε μια ειδική σχέση και να σταματήσουμε τη συζήτηση περί ενταξιακής πορείας. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχετε δώσει συνέντευξη πρόσφατα για τις εκλογές στη Θουριγκία και στη Σαξονία, θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Για πολλούς που παρακολουθούν την εξέλιξη των πραγμάτων και το πώς μεγεθύνεται το μεταναστευτικό πρόβλημα, δεν ήταν έκπληξη η άνοδος, ας πούμε, του AfD. Θέλω όμως να μας πείτε αν αυτό συνεχίσει να διαβρώνει την πολιτική γεωγραφία των πραγμάτων στην Ευρώπη, και να μας πείτε για δύο λόγια το φαινόμενο της Σάρα Βάγκεχνάρτ.
έχουν και δύσκολα ονόματα. Κυρία Βάγκενκνεχτ, ναι. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε καταρχήν ότι έχουμε εκλογές ομοσπονδιακές του χρόνου, περίπου σε ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2025. Συγκεκριμένα 28 Σεπτεμβρίου του 2025, θα γίνουν ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία. Άρα το ζήτημα είναι ζωντανό και πάρα πολύ συγκεκριμένο. Δεύτερον, όμως, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γενικεύσουμε από τα ανατολικά κρατήδια στη Γερμανία γενικώς, γιατί τα ανατολικά κρατήδια όπως είναι η Θουρυγγία, όπως είναι η Σαξονία και όπως είναι και το Βραδεμβούργο, στο οποίο θα γίνουν εκλογές στις 22 Σεπτεμβρίου, έρχεται, έχουν μια δική τους πολιτική κουλτούρα, που είναι αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων και δεν ταυτίζονται με την πολιτική κουλτούρα και την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών στα δυτικά κρατήδια. Άρα υπάρχει ένα θέμα, δεν μπορούμε να γενικεύσουμε όμως. Τώρα, αν δούμε λίγο τις τάσεις δημοσκοπικές συνολικά, οι δημοσκοπικές τάσεις αυτή τη στιγμή στο σύνολο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας δείχνουν την Χριστιανοδημοκρατία να προηγείται περίπου με 32% και δεύτερη, οριακά πάνω από το S5, Χριστιανοδημοκρατία δείχνουν πράγματι το AfD και Ομοσπονδιακά γύρω στο 17%, με το S5 γύρω στο 15-16%. Αυτό ανεβοκατεβαίνει βέβαια, αλλά σας λέω τώρα για τις δημοσκοπικές τάσεις τις τελευταίες σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Άρα παρότι δεν μπορούμε να γενικεύσουμε με βάση τα ανατολικά κρατήδια, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι το AfD έχει και μία άνοδο ομοσπονδιακής ας πούμε έτσι, διάστασης. Το ζήτημα του κόμματος του νέου 2024, είδηση, κόμματος της κυρίας Σάρα Βάγκενκνεχτ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι λάθος να χρησιμοποιήσουμε την περίφημη έννοια καραμέλα λαϊκισμός, την οποία κάποιοι τη χρησιμοποιούν συνεχώς και σχεδόν για τα πάντα πλέον, και να αγνοήσουμε την ουσία του πράγματος. Και η ουσία του πράγματος για μένα, στην περίπτωση Βάγκενκνεχτ, όταν ψηφίσει ένα άνθρωπο χθες, το Liberal, κάπως πιο αναλυτικά, είναι ότι εδώ έχουμε ένα κόμμα και μία πολιτικό, η οποία φεύγει από την γερμανική αριστερά, από τη Linke, έτσι, η οποία είναι σε κάθοδο, σε πορεία καθόλου, και ιδρύει ένα κόμμα, τώρα το 24, το οποίο εξακολουθεί να έχει σε επίπεδο οικονομικής, κοινωνικής και στεγαστικής πολιτικής ένα σαφές σοσιαλιστικό και θα λέγα και αριστερό πρόσημο, όμως διαφοροποιείται από την αριστερά τη γερμανική και σε έναν βαθμό και από το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, διότι σε θέματα μετανάστευσης, σε θέματα εξωτερικών συνόρων, σε θέματα εγκληματικότητας και πιο προσεκτικά σε θέματα της εξωτερικής πολιτικής αναφορικά με τη ρωσο-ουκρανική κρίση, έχει και κοινά στοιχεία με την δεξιά. Όχι με τη δεξιά που φλετάρει με το φασισμό και τον ναζισμό, ούτε κατά διάνοια, αλλά με την δεξιά ατζέντα, όπως θέλουν κάποιοι να την ονομάσουν. Εκεί λοιπόν η Βάγκενκνεχτ είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, γιατί είναι δύσκολος αντίπαλος. Έχει ένα καλό βιογραφικό και πολιτικό και ακαδημαϊκό. Δεν είναι εύκολο για τη Βάγκενκνεχτ να υποθεί και να καεί ό,τι για παράδειγμα, όπως για τέσσερις mainstream υποτίθεται πολιτικούς της τελευταίας δεκαετίας, όταν είχαν κάνει αντιγραφή, είχαν πίνει στο διδακτορικό τους, οι τρεις από αυτούς καταστράφηκαν πολιτικά. Η Βάγκενκνεχτ ήταν πάντα, παρότι σχετικά νέα, μια στέρεη περίπτωση στο εσωτερικό του αριστερού κόμματος. Και νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε προσεκτικά την εξέλιξή της, χωρίς να βιαστούμε να βάλουμε ταμπέλες, λαϊκιστικό κτλ. Πρώτον, διότι στα κρατήδια για τα οποία είπαμε πριν, Θουρυγγία, Σαξονία και θα δούμε τι θα γίνει 22 Σεπτεμβρίου στο Βραδεμβούργο, είναι πολύ πιθανό να παίξει το δικό της κόμμα ρόλο κλειδί, γιατί έρχεται τρίτο ή τέταρτο στα διαφορετικά κρατήδια, τα ανατολικά λέμε πάντα έτσι. Και εκεί θα παίξει ένα ρόλο, γιατί όλοι θέλουν και οι ίδια να αποκλείσουν το AfD, του ακροδεξιούς. Άρα θα παίξει ρόλο στην διαμόρφωση συμμαχιών για να κυβερνηθούν τα κρατήδια. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, θεωρώ ότι είναι σημαντική περίπτωση, γιατί μας δείχνει την προσπάθεια έστω συγκερασμού διαφορετικών θεματικών από διαφορετικά ή υποτιθέμενα διαφορετικά ιδεολογικά πεδία. Να το πω αλλιώς, όπως το διατύπωσα και χθες ένα άρθρο, το Liberal, είναι λάθος πλέον να θεωρούμε ότι υπάρχουν πακέτα θεματικών τα οποία πρέπει με τον ίδιο οριζόντιο τρόπο να αντιμετωπίζονται από διαφορετικά κόμματα. Δεν είναι καθόλου περίεργο που η κυρία Βάγκενκνεχτ έχει προβληματιστεί με το μεταναστευτικό, έχει προβληματιστεί με την εξέλιξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου και πού θα οδηγήσει. Μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία είναι εκεί. Έτσι είναι στο κέντρο της Ευρώπης, είναι πολύ κοντά στο σημείο της κρίσης και επίσης έχει ένα παρελθόν άγχους στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου για το τι μπορούσε να γίνει στη Γερμανία εάν ο ψυχρός πόλεμος διαδραματιζόταν, εξελισσόταν σε θερμό στο γερμανικό έδαφος. Τώρα, πίσω από όλα αυτά, αναφέρομαι στο τελευταίο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής τώρα μόνο, υφέρπει πάντα και υποψία να την πω ότι όπως έχουμε δει στο παρελθόν με το AfD, μπορεί να δούμε στο μέλλον και με άλλους να υπάρχει ρωσική εμπλοκή, δίσδυση, επιρροή, χρηματοδότηση κτλ. Μέχρι τη στιγμή αυτή δεν έχει υπάρξει καμία τέτοια υπόνοια
ή τέλος πάντων ένδειξη για το κόμμα της κυρίας Μάγκεν. Αυτό που είδαμε σε ένα κόμμα που προέρχεται από τα αριστερά αναφέρει κάτι καινούριο στην ατζέντα την αριστερίστικη όσον αφορά το μεταναστευτικό και όλα αυτά τα οποία αναλύσετε. Με αυτό να κλείσουμε. Βλέπετε να το μιμούνται και άλλα κόμματα στην Ευρωπαϊκή Αριστερά? Βλέπετε να επηρεάζει από τη στιγμή που δείχνουν ότι δεν αφουγκράζονται πλέον την κοινωνία όταν το μεταναστευτικό είναι τόσο σοβαρό πρόβλημα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία η Χριστιανοδημοκρατία σε δημοσκοπικό επίπεδο στις σοβαρές δημοσκοπήσεις είναι γύρω στο 32%, η αριστερά είναι γύρω στο 2,8%. Καταλαβαίνετε, αυτό προς επίρρωση αυτού που είπατε, ότι δεν μοιάζουν να αφουγκράζονται την κοινωνία. Εάν θα κάνουν κάποιοι το τολμηρό βήμα της κυρίας Βάγκενκνεχτ, η οποία παραμένοντας σοβαρή στην οικονομική και κοινωνική ατζέντα, το τονίζω αυτό, προσπαθεί να πάρει στα σοβαρά επίσης όμως μερικά θέματα και ζητήματα, αντί να τα απαξιώνει ότι είναι δεξιά ή φασιστικά, δεν ξέρω τι, δεν το γνωρίζω. Εγώ το ευχόμουν ως πολίτης, και τώρα δεν μιλάω ως αναλυτής, ούτε ως πανεπιστημιακός καθηγητής, αλλά ως πολίτης. Εγώ το ευχόμουν, διότι μερικά θέματα υπάρχουν. Το πρόσημο το οποίο τους δίνουμε θέλει προσοχή. Και είναι προτιμότερο να τα συζητήσουμε ορθολογικά παρά να τα παραχωρούμε όλα μαζί στην άκρα δεξιά. Κύριε Λάβδα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας και θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.